Κύρκο, συμφωνείτε, δηλαδή πιστεύετε εσείς το ζείτε και μέσα και ως, το ζείτε και εκ των έσω, είστε ευρωβουλευτής. Βλέπετε ότι θα υπάρξουν αλλαγές πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σηματοδοτηθούν μετά το τελευταίο αυτό χτύπημα, δηλαδή ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της τρομοκρατίας και πόσο ανησυχητικό είναι για το μέλλον, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι προκύψει από αυτό το φόβο, αυτό το χάος που ανέφερε και ο κύριος Δουζίνας προηγουμένως. Εδώ θα πάρω την πάσα από τον συνομιλητή μου και θα διαφωνήσω. Εγώ δεν πιστεύω πως έχουμε κάποιες εξουσίες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν ήδη την τρομοκρατία για να περάσουν την αυστηροποίηση των κανόνων και τον έλεγχο πάνω στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω πως έχουμε πολλά μικρά και τρομοκρατημένα κράτη τα οποία την επαύριο κάθε τρομοκρατικού χτυπήματος κάνουν ότι ψάχνουν λύσεις, δεν βρίσκουν διότι δεν μπαίνουν βαθιά στο πρόβλημα. Αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ενοποίηση, που κάποιες δυνάμεις προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή, αλλά κάποιες άλλες δυνάμεις περιχαρακωνόμενες στα εθνικά κράτη την δηλώνουν ήδη ληξιαρχικά νεκρή. Η προσπάθεια λοιπόν είναι όχι εις βάρος των δικαιωμάτων. Βεβαίως έχουμε ένα παράδειγμα που εσείς το ξέρετε καλύτερα και μπορεί να μην λέω ακριβώς την πραγματικότητα, εσείς θα με διορθώσετε, είναι η Αγγλία, η οποία εδώ και καιρό έχει δεχτεί τα τρομοκρατικά της χτυπήματα, έχει αντιτιτικοποιήσει τις δυνάμεις που έχουν την ευθύνη να τα αποτρέψουν, έχουν αποτρέψει πάρα πολλά, πολύ μεγάλο αριθμό, χωρίς όμως να δούμε οι ελευθερίες των κατοίκων να έχουν υποστεί πλήγματα. Σε αντίθεση με την Γαλλία. Θα μας τα πει η κυρία. Σε αντίθεση με άλλα κράτη τα οποία. Ναι, άρα πρέπει να δούμε. Αυτό που πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση για να πάω στο επόμενο είναι συνδυασμός και συνεργασία όλων των υπηρεσιών ασφαλείας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε 28 διαφορετικές και σε κάθε χώρα επίσης πολλές διαφορετικές. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί και η πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν είναι να υπάρχει υποχρεωτική πια ανταλλαγή στοιχείων, ένα κέντρο να δημιουργηθεί, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει τις πληροφορίες που ήδη συλλέγουμε και τα στοιχεία τα οποία ήδη μαζεύουμε, να μπορούμε να τις μοιραζόμαστε με το γείτονά μας. Το ενδιαφέρον αυτή τη υπόθεση. Νομίζω ότι σε αυτό διαφωνούσε η Ολλανδία μέχρι πρώτην. Η Ολλανδία έκανε ένα opt-out και η Δανία έκανε με το δημοψήφισμα μία αποχώρηση από αυτό το σύστημα, μα δεν συμμετέχει. Ποιο είναι το σημαντικό, το πιο ενδιαφέρον για μένα? Όταν έχουμε μία άμεση κρίση, τότε θυμόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις. Κάποια κράτη προσπαθούν να γυρίσουν στις εθνικές, οι οποίες δεν είναι απαντήσεις, είναι επιπλέον προβλήματα. Άρα, επειδή εσείς είστε ευρωβουλευτής, μπορούμε να λέμε ότι θα μπορούμε να έχουμε περισσότερη Ευρώπη. Δυστυχώς, η Ευρώπη δεν περνάει μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν φροντίσει γι' αυτό πάρα πολύ τα κράτη, ώστε να θωρακίζουν τον αποφασιστικό τους ρόλο όπου μπορούν, όσο πιο μακριά μπορούν, αντί να περάσουμε σιγά σιγά σε ένα μοντέλο που έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα που είναι αποφασιστικό, παίρνοντας υπόψη, αλλά όχι στηρίζοντας και κάθε ευρωπαϊκή, κάθε απόφαση κράτους. Τα μηνύματα. Η Ευρώπη πώς θα πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την προκειμένη περίπτωση? Αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Κεφαλά. Σε αυτά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική. Ναι, βλέπουμε την πολιτική των κρατών. Οι ευθύνες του δυτικού κόσμου δεν είναι μόνο στη χάραξη των συνόρων αυτών των περιοχών, είναι και στην παρέμβασή τους τα τελευταία χρόνια. Είτε είναι παρέμβαση Αμερικής στο Ιράκ, είτε είναι όμως και οι πιο περίπλοκες παρεμβάσεις της Γαλλίας στη Συρία και στη Λιβύη, όπου είδαμε η Αραβική Άνοιξη, όπου είδαμε μια προσπάθεια των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθήσουν μια δημοκρατική άνοιξη, η οποία έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, και τώρα η Ευρώπη. Γιατί όμως? Είμαι σίγουρος πως δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα γιατί και πως η μόνη σκέψη που είχαμε όταν βλέπαμε τις δημοκρατικές δυνάμεις να εμφανίζονται στις πλατείες ήταν με κάθε τρόπο να δώσουμε σε αυτές, σε αυτούς τους ανθρώπους, το κάναμε και στην Ουκρανία, την αίσθηση ότι η Ευρώπη θα τους βοηθήσει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Τους εκθέσαμε. Πολλοί από αυτούς είναι νεκροί. Αποτέλεσμα αυτών της βοήθειας των ευρωπαϊκών κρατών και της ψευδέστησης της άνοιξης σε αυτές τις χώρες ή στην Ουκρανία ήταν η απώλεια της Κρυμαίας. Το ότι η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή έχει έναν ηγέτη που είναι συνταγματάρχης έναντι του Μουμπάρακ. Έχουμε δηλαδή, βλέπουμε ένα πισωγύρισμα. Οι ευθύνες της Ευρώπης ήταν τεράστιες. Έχει απόλυτο δίκιο, κυρία Κεφαλά. Δεν πρέπει και οι σύμμαχοι
της Ευρώπης να βοηθάνε το ISIS, το οποίο παρεπιπτόντως δεν βρίσκεται σε κατάρρευση, βρίσκεται σε υποχώρηση. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί υποχωρεί το ISIS. Βρίσκεται σε υποχώρηση μετά τη μεγάλη εκστρατεία των Ρώσων που υποστήριζαν το καθεστώς Άσαντ, που πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν πως δεν είναι μέρος της λύσης, είναι του προβλήματος, και της πρόθεσης των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, που αν μη τι άλλο δεν ανήκουν και σε ένα δημοκρατικό, ας πούμε, μέλλον μιας κοινωνίας. Άρα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν, τις συνομιλίες με τη δημοκρατική αντιπολίτευση, με το καθεστώς Άσαντ, με όλες τις δυνάμεις θα μπορούσαν, με τους Κούρδους σαφώς, με όλες τις δυνάμεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο άμεσο μέλλον στην νίκη επί του ISIS, με τη συμμαχία όλων αυτών των δυνάμεων, και σε μια ομοσπονδιακή, ας πούμε, Συρία. Ένα πράγμα, εγώ θα έλεγα πως υποστηρίζοντας σαφέστατα τον όγκο του κουρδικού λαού στη Συρία για την επιβίωση, και είδαμε πώς ακριβώς του συμπεριφέρθηκε και η Τουρκία, θα έλεγα πως μια οργάνωση η οποία έβαζε και βάζει βόμβες, έβαζε βόμβες σε λαϊκές αγορές, είναι τρομοκρατική οργάνωση, ανεξάρτητα και από την ιδεολογία, ιδεολογία του Κίντζο, το ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ, σκοτώντας 250 αξιωματικούς του Βρετανικού στρατού. Όχι, και όμως και αναγνωρίστηκε. Όχι, γυναίκες και παιδιά. Μισό αυτό λεπτό. Πρέπει να κάνουμε. Και όμως αναγνωρίστηκε ως αρχηγός κράτους. Λοιπόν, άρα αυτό που είναι τρομοκρατικό. Οποιονδήποτε βάζει βόμβες στον Μπατακλάν, επειδή μετά από 40 χρόνια μπορεί να αναγνωριστεί το Ισλαμικό κράτος. Όχι. Δεν δικαιολογώ κανένα. Απλώς λέω ότι το παράδειγμα, το επιστημολογικό παράδειγμα, διαφοροποιείται με τον χρόνο. Αυτό λέω. Τίποτα εγώ άλλο. Λέω πως τα θύματα όταν είναι πολίτες παραμένουν θύματα πολίτες και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε οποιονδήποτε τους εξοντώνει. Η εκτίμησή σας, κύριε Κύρκο, και ποιες για το θέμα των μέτρων και το θέμα της διαδικασίας, της επιτάχυσης των διαδικασιών του ασύλου, για το θέμα της... της υλοποίησης της συμφωνίας, είστε αισιόδοξος? Η συμφωνία, όπως φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε, είναι σαν ένα, όταν έχεις ένα λάστιχο, προσπαθείς να κλείσεις κάποιες τρύπες. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δουζίνο ότι η προσέγγιση θα έπρεπε να είναι πολύ ευρύτερη και να παίρνει υπόψη και τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, αλλά και την κατάσταση που έχει βρισκόμαστε. Έχει αναφερθεί αυτό, ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, αλλά επί της ουσίας τώρα, όμως... για την, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρώπη, δυστυχώς, είναι θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι να μην έρθει κανείς. Mm-hmm. Αυτό θα το πετύχει διώχνοντας τους ανθρώπους που είναι από τρίτες χώρες, όχι από τη Συρία, μεταφέροντας στην Τουρκία, και από εκεί ο Θεός να βάλει το χέρι του, χωρίς πλήρη έλεγχο του τι θα απογίνουν και πώς θα επιστραφούν στις χώρες τους αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν αντιδράσεις στο θέμα υπάρχουν αυτό, όπως ήδη και από τον ΟΗΕ και από τη Διεθνή Αμνηστία. Από τη Διεθνή Αλλά Αμνηστία. Βλέποντας τα πράγματα όπως το κοινό, κυρίως η Επιτροπή και το Συμβούλιο των Αρχηγών τα είδανε, εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάγαμε πως έπρεπε να δοθεί ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί τα πραγματικά πολλά εκατομμύρια των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Αυτό το μήνυμα θέλαμε να δώσουμε, κύριε Δουζίνο. Δυστυχώς, όταν καθυστερούμε να δώσουμε νόμιμους τρόπους, οι οποίοι θα μπορούν να πάρουν πρώτα τις πιο ευπαθείς ομάδες από τους πρόσφυγες και δεύτερον τους οικονομικούς μετανάστες που χρειάζεται η Ένωση, αν δεν δίνουμε τους νόμιμους τρόπους, μετά φυσικά κυριαρχούν ή παράνομοι, έχουν και ένα τεράστιο εμπόριο και δεν θα αφήσουν οι διακινητές να στο πάρουν από τα χέρια. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, αφού περάσει αρκετός καιρός τότε που θα έπρεπε να δράσουμε, που να κάνουμε μόνο μέτρα τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν συνάδουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πρέπει κατασταλτικά. Να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η συμφωνία που αρχίζει από αύριο προβλέπει την επιστροφή όλων όσων δεν είναι πρόσφυγες. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό. Ήμουνα χθες στη Μόρια, στη Λέσβο. Πραγματικά έχουμε ένα σύστημα το οποίο ακόμα δέχεται ροές και δεν έχει εξαγωγές. Θα σκάσει. Η Χίος έσκασε χθες, η Μόρια θα σκάσει μέσα στη βδομάδα. Είμαι και ο Πειραιάς, έχετε δει τι έχει γίνει. Πρέπει να βρούμε διεξόδους προς την Ευρώπη με το μηχανισμό, με την κατάσταση. Μόνο να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα για να έχουμε την ακριβή εικόνα. Όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα, δεν μπαίνουν στην εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Αυτοί θα φύγουν από τη Μόρια, από τη Λέσβο, τη Χίο κτλ. Και θα έρθουν στην Ελλάδα σε αυτά τα κέντρα υποδοχής, τα οποία δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, υποτίθεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες, άλλες 30.000 θέσεις. Ήδη έχουμε γύρω στις 20. 30.000 θέσεις, ναι. Ακριβώς. Η συμφωνία θα ισχύει σε αυτούς που θα αρχίσουν να έρχονται μετά τη Μόρια. Η Μόρια περιέχει ήδη ανθρώπους που είναι μετά τις 20 του μηνός, άρα είναι
πρώτης κατηγορίας πια. Μάλιστα. Με τη συμφωνία. Μάλιστα. Ήδη έχουν φύγει και έχουν μεταφερθεί στην υπηρετική, χώρα, αυτοί που ήταν πριν από τη συμφωνία. Το μεγάλο δράμα είναι, και έπρεπε να το είχαμε περιλάβει στη συμφωνία, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή στην ειδωμένη, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που μπορεί να μην επιτραπεί να φύγουν. Είναι παράτυποι, δηλαδή αυτό που ονομάζουν παράτυποι. Όλοι, είναι. Δεν είναι.